Νοιάζομαι και για αυτούς που είναι τώρα στο πρόγραμμα και για αυτούς που θα έρθουν μετά και για τα παιδιά που ακόμα δεν έχουν μπλέξει, αλλά αργότερα μπορεί να χρειαστούν αυτή τη βοήθεια. Έχουμε μάθει τι σημαίνει ζωή. Τι σημαίνει θάνατος και τι σημαίνει ζωή. Εμείς λοιπόν τα παιδιά μας θα θέλουμε στη ζωή και θα παλέψουμε. Καλή δύναμη σε όλους τους θεραπευόμενους, σε όλα τα προγράμματα, σε όλα τα παιδιά. Καλή συνέχεια και να ευχαριστώ πολύ στους θεραπευτές μας. Ο αγώνας δεν έχει σταματήσει για εμάς. Ακόμα παλεύουμε, ακόμα έχουμε ανησυχίες, ακόμα βλέπουμε ότι προσπαθεί να αλλάξει πράγματα η κυβέρνηση είτε μέσω του νομοσχεδίου είτε και εκτός νομοσχεδίου. Εμείς δεν κάνουμε αποτοξίνωση. Εμείς κάνουμε απεξάρτηση. Κάνουμε κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Εμείς το πρόβλημά μας δεν ήταν τα ναρκωτικά. Τα προβλήματα μας ήταν άλλα. Τα ναρκωτικά ήταν το κερασάκι. Ό,τι είμαστε σήμερα και όσα παιδιά έχουν διαπρέψει είναι από τα στεγνά προγράμματα. Από την ψυχούλα που δώσαν οι εργαζόμενοι και την ψυχική πραγματικά βοήθεια που είχαν. Εμείς βάλαμε αξίες στη ζωή μας. Έχουμε ηθική. Είμαστε τώρα ισότιμα μέλη της κοινωνίας και αυτό όλο η κυβέρνηση και κάποιοι τέλος πάντων προσπαθούν να το κάνουν ιδιωτικό. Προσπαθούν να βγάλουν χρήματα από τη δική μας προσπάθεια. Παρότι τα πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν είναι σήμερα αυτό που βιώνουμε, σήμερα ήρθε πια και φαίνεται με καθαρό μάτι. Πολλά χρόνια πριν προσπαθούσαν να αποδυναμώσουν και να απαξιώσουν τα στεγνά προγράμματα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τους εργαζόμενους ΜΕΣΠΑ. Ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολούσε από πριν, αλλά τώρα πλέον δεν έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις, με αποτέλεσμα πολλές δομές να κινδυνεύουν στον αέρα, εάν αυτό δεν συμβεί τις επόμενες μέρες. Να μην πω τον επόμενο μήνα. Είναι ίσως πολύ ο μήνας. Έχουμε Σεπτέμβρη, τον Δεκέμβρη λήγουν τα ΕΣΠΑ, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Οι εργαζόμενοι ήδη ζουν εργασιακή ανασφάλεια, ήδη βιώνουν μέσα τους την πίεση του τι μέλη γενέστε αύριο, δεν γνωρίζει κανείς τι μέλη γενέστε. Για εμάς, οι οποίοι ουσιαστικά συμμετέχουμε κάθε χρόνο εδώ πέρα και τις κοινότητες, νομίζουμε ότι κάθε χρόνο γίνεται ένας συντονισμός. Γίνεται μια κοινή προσπάθεια απέναντι σε οποιοδήποτε πολιτικές εδώ και χρόνια έχουν προσπαθήσει να υποβαθμίσουν και τελικά με το νέο νομοσχέδιο να προσπαθήσουν να διαλύσουν κιόλας αυτό που λέμε πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη, ό,τι έχει μείνει από τη δημόσια και δωρεάν χαρακτήρα του. Οπότε σήμερα έχει μια ακόμα μεγάλη σημασία, γιατί επί της ουσίας σήμερα, δηλαδή οι μέρες αυτού του φεστιβάλ, είναι το επιστάγασμα. Είναι το επιστάγασμα των συναντήσεων που είχαμε στον δρόμο τόσο καιρό, τόσους μήνες. Είναι το επιστάγασμα των κοινών αγώνων απέναντι τελικά στο κερασάκι στην τούρτα όλων αυτών των πολιτικών που γίνονται τόσα χρόνια. Και φυσικά είναι και ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για συνέχεια, με διαφορετικές μορφές, με διαφορετικούς τρόπους αυτή τη στιγμή, ώστε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά και παλιότερα, αν θέλετε, παλιότερες προσπάθειες υποβάθμισης να μην εφαρμοστούν, να μείνουν σαν χαρτιά. Εμείς, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας, οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν βοήθεια από το ΚΕΘΕΑ, αρχίζουν να απελπίζονται σιγά σιγά. Θέλουμε να τους πούμε ότι και σαν Ομοσπονδία είμαστε δίπλα τους και χαιρόμαστε που έχουμε συμμάχους σε αυτή τη μάχη. Θέλουμε συμμάχους. Ξέρουμε το τι συμβαίνει στο κομμάτι της απεξάρτησης και της ψυχικής υγείας, καθώς πλέον δουλέψαμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους από την ψυχική υγεία και αντιληφθήκαμε εκβαθέως το πρόβλημα που συμβαίνει και εκεί και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε έναν αγώνα προκειμένου να μην διαλυθεί το ΚΕΘΕΑ, να μην διαλυθεί η στεγνή απεξάρτηση με τη μορφή που σήμερα έχει και πραγματικά δουλεύει. Έχουμε δει να δουλεύει 40 χρόνια τώρα. Θα πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει. Το πρόγραμμα αυτό δίνει ζωή. Δίνει ζωή και σας το λένε άνθρωποι, εμείς δηλαδή, που είμαστε μέλη του. Είμαστε 5 χρόνια εκεί και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει το ΚΕΘΕΑ. Και αυτό που θέλω να πω και να ακουστεί είναι αυτό, ότι ο Στράτος, ο Γιώργος και ο Νίκος δεν είναι νούμερα. Δεν είμαστε σκιές, δεν είμαστε άνθρωποι, είμαστε πρόσωπα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, γιατί τα 50 χρόνια του φεστιβάλ μου θυμίζουν την νιώτη μου και τα όρημα γεραματά μου. Πιστεύω και ελπίζω ότι θα προλάβω να δω ένα άλλο φεστιβάλ που θα είναι να παλεύει για χωρίς πολέμους να είμαστε, χωρίς ανθρώπους να πεινάνε, και για όλες τις αξίες της ζωής και όχι αυτό το σαθρό σύστημα.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΚΝΕ, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για όλη την στάση του δίπλα μας όλο αυτό το διάστημα που αγωνιζόμασταν χέρι-χέρι. Η ΚΝΕ γενικά στηρίζει τις προσπάθειες. Είναι... Πάντα δίπλα μας. Ναι, είναι η μεγάλη δύναμη της αριστεράς. Στους αγώνες μας. Ναι. Μας στηρίζει. Να πω ότι ήταν και στους αγώνες μας. Ήρθαν άνθρωποι τώρα που είχαμε κάποιους αγώνες τώρα και βέβαια οι αγώνες δεν σταματάνε. Και από τα νοσοκομεία, ναι. Και σύλλογοι ηθοποιών. Μας βοηθήσανε πολύ, και μας είπαν ότι θα συνεχίσουν να είναι δίπλα μας. Γιατί όπως και εμείς, έτσι και το ΚΚΕ, είναι άνθρωποι που μάχονται. Και εμείς αυτό έχουμε μάθει, να μαχόμαστε. Τα έχουν βάλει με λάθος ανθρώπους. Πραγματικά αυτό το έκτρωμα ψήφισαν, το σχέδιο, το νομοσχέδιο, το ΕΠΑΕ, εμείς θα το καταργήσουμε στην πράξη. Θα μείνει στα χαρτιά. Και εμείς, οι γονείς, και κάποιοι εργαζόμενοι πραγματικά, αν δεν είχαμε τους εργαζόμενους αυτούς, με όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Και με τα παιδιά μας, που σήμερα είναι η ελπίδα μας, που πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πάρει βοήθεια από τα στεγνά προγράμματα, βρίσκονται δίπλα μας, κάνανε σύλλογο και αυτή είναι η ελπίδα μας. Και πιστεύουμε ότι και με το σημερινό που είμαστε εδώ, που ενημερώνουμε τον κόσμο ότι δίπλα, παράλληλα με το λαό, παράλληλα με τις κοινότητες, με όλους τους γονείς, θα τα καταφέρουμε.